Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητή Μαρία, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ακόμα μια φορά στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή μου εκτός Αθηνών μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και προφανώς δεν επέλεξα τυχαία τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία για την πρώτη μου επίσκεψη, διότι γνωρίζετε, το έχω πει πολλές φορές, ότι η Βόρειος Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Ήταν μια ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση του στρατηγικού μας σχεδίου για την Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, να συναντηθώ, να συνομιλήσω με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο, με τον Υπουργό, με πολλούς φορείς της πόλης, έτσι ώστε να σιγουρευτώ ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε καθορίσει τηρούνται και τηρούνται στο ακέραιο. Η σημερινή μέρα έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, 26 Μαΐου του 2019, ήταν η μέρα στην οποία διεξήχθησαν οι ευρωεκλογές, η μεγάλη πολιτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την εκλογική νίκη της 7ης Ιουλίου. Αν θυμάμαι καλά, αγαπητέ Απόστολε, και η μέρα στην οποία και εσύ εξελέγεις Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας από τον πρώτο γύρο με ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό. Θέλω να σας πω ότι παρότι η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες εκ των πραγμάτων εστιάστηκε στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ότι το κυβερνητικό έργο δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα, με αποτέλεσμα να είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσω, όπως σας είπα και πριν, ότι τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει για τα σημαντικά έργα τα οποία αφορούν στην πόλη μας τηρούνται και τα έργα αυτά θα παραδοθούν όπως έχουν διεκμεθεί. Μιλήσαμε σήμερα με τους αρμόδιους φορείς για 4 θεματικές ενότητες για τα ζητήματα των υποδομών και των μεταφορών της πόλης και της περιφέρειας, για ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως πόλου καινοτομίας αλλά και πράσινης ανάπτυξης. Μιλήσαμε για την ενίσχυση των δομών υγείας και πρόνοιας, αλλά και για τη σταδιακή επανελειτουργία της αγοράς, της εστίασης, αλλά και της αγοράς του τουρισμού. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του μετρό της Θεσσαλονίκης, είχε την ευκαιρία και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο οποίος βρέθηκε χθες στην πόλη, να κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Ισχύει η δέσμευσή μας ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει πλήρως το 2023, τον Απρίλιο συγκεκριμένα. Γνωρίζετε ότι στον σταθμό της Βενιζέλου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την απομάκρυνση και την μελλοντική επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με την απόφαση την οποία πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο οι πολίτες της Θεσσαλονίκης που καταλαβαίνουν ότι έχουν μια απολύτως δικαιολογημένη καχυποψία για το έργο αυτό, καθώς έχουν ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Αξίζει τον κόπο να δούμε τις μακέτες οι οποίες παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό χθες, για να αντιληφθούν ότι μπορούμε να έχουμε και μετρό και επισκέψιμα αρχαία μνημεία. Αυτά τα οποία είδα από το σταθμό του Βενιζέλου είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά και θεωρώ ότι ο σταθμό του Βενιζέλου, όταν ολοκληρωθεί έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, θα είναι από τους πιο ωραίους, αν όχι ο πιο ωραίος σταθμός μετρό στον κόσμο, καθώς θα συνδυάζει το μεταφορικό του αντικείμενο με ένα ουσιαστικά υπερσύγχρονο μουσιακό χώρο. Συζητήσαμε αναλυτικά για τα ζητήματα που αφορούν τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω την άκρως προβληματική κατάσταση την οποία παραλάβαμε τον Ιούλιο του 2019, με λίγο παραπάνω από 200 λεωφορεία να λειτουργούν. Οι Θεσσαλονικείς το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Κινηθήκαμε πολύ γρήγορα, 125 καινούργια λεωφορεία των ΚΤΕΛ
ήδη εξυπηρετούν κυρίως περιφερειακά δρομολόγια. Είχα την ευκαιρία σήμερα να δω τα λεωφορεία αυτά, να συνομιλήσω με τους εργαζόμενους στα ΚΤΕΛ και καταλαβαίνω ότι στο κομμάτι αυτό υπάρχει ήδη μια ικανοποίηση για το γεγονός ότι υλοποιούμε το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών. Προφανώς έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Περιμένουμε τα 50 καινούρια λεωφορεία τα οποία θα αποκτήσει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και βέβαια ο ΟΑΣ θα απομεσευθεί και με leasing τριετίας 180 καινούργια μισθωμένα οχήματα τα οποία εκτιμούμε ότι θα μπορούν να ενταχθούν στο μεταφορικό έργο της πόλης το φθινόπωρο ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο. Θέλω να τονίσω ειδικά η σύμβαση την οποία κάναμε με τα ΚΤΕΛ είναι μια σύμβαση η οποία δημιούργησε σχεδόν 400 καινούργιες θέσεις εργασίας και νομίζω κατά την άποψή μου αποτελεί και ένα πρότυπο για το πώς δημόσιο και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά προς όφελος των πολιτών. Συζητήσαμε και με την διοίκηση της Εγνατίας Οδού και χαίρομαι πολύ που ένα έργο το οποίο είχαμε εξαγγείλει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναφέρομαι συγκεκριμένα στη σύνδεση της Εγνατίας με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, απέκτησε πριν από λίγες μέρες προσωρινό ανάδοχο, ένα έργο φάντασμα, μια κρεμότητα δεκαετίας, ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια και επιτέλους το έργο αυτό μπαίνει σε μια τάξη, όπως μπαίνει και σε τάξη γιατί δημοπρατήθηκαν δύο σημαντικά συμπληρωματικά έργα της Εγνατίας, το τμήμα Θέρμη Γαλάτιστα και βέβαια το περιβόητο τμήμα στα Μουδανιά, το οποίο τόσο πολύ ταλαιπωρεί το ορφανό χιλιόμετρο, τα 900 μέτρα που τόσο πολύ ταλαιπωρεί τους επισκέπτες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και στο έργο της αναβάθμισης της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής λεωφόρου, το λεγόμενο flyover, ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι θα ανακουφίσει σημαντικότατα την πόλη όταν ολοκληρωθεί. Θα περάσει από διοικητική επιτροπή εντός του επόμενου μήνα. Έχω την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τον Δήμαρχο το σημαντικό εμβληματικό μητροπολιτικό πάρκο το οποίο θα δημιουργηθεί εντός του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Έχουμε ήδη τους πρώτους μειοδέτους, υποψήφιους ανάδοχους για το πρώτο κομμάτι του έργου αυτού και έχω δώσει και σαφείς εντολές να βρεθούν οι πόροι για να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες μελέτες που αφορούν τα πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός του στρατοπέδου, ώστε το έργο αυτό σε πλήρη ανάπτυξη να προσφέρει στους κάτοικους της Δυτικής Θεσσαλονίκης έναν ποιοτικό πνεύμονα πρασίνου, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε και μέσα σε αυτό το χώρο να αναπτύξουμε άλλες δράσεις πολιτικού, πολιτισμού, αθλητισμού και ενδεχομένως, γιατί όχι, και σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα να εξασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό θα είναι και μακροπρόθεσμα βιώσιμο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και την συντήρηση αυτού του πολύ όμορφου χώρου πρασίνου που θα δημιουργηθεί στο κέντρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σχετικά τώρα με την ανάπλαση της ΔΕΘ, όπως είχα δεσμευθεί, είχα μια συνομιλία με τον κύριο Τζίκα, προχωράμε στην ολοκλήρωση του ειδικού χωρικού σχεδίου, στα χρονοδιαγράμματα με το οποίο είχαμε δεσμευθεί. Εκτιμώ ότι εντός των επόμενων μηνών, των επόμενων δύο μηνών, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για το Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, που είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση αυτού του πολύ μεγάλου project. Και βέβαια, όπως έχουμε συμφωνήσει, θα διεξαχθεί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολίγων τροποποιημένη και πάντα προσαρμοζόμενη στα ειδικά πρωτόκολλα που μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί επιστήμονες, αλλά θα έχουμε μία έκθεση Θεσσαλονίκης διαφορετική, μικρότερη,
εστιασμένη πιο πολύ στο κομμάτι του B2B, επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις, αλλά η πρόθεσή μου είναι να βρεθώ στην Θεσσαλονίκη και να εγκαινιάσω την Διεθνή Έκθεση το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στην πόλη, κρατώντας μια παράδοση η οποία πηγαίνει πίσω πολλές δεκαετίες, αλλά κηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη του πολιτικού κύκλου του φθινοπόρου, όπως γίνεται πάντα στη χώρα μας. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τους επικεφαλείς του ThyssenTech και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας τα γρήγορα βήματα τα οποία έχουν γίνει προκειμένου να μεταβιβαστεί το οικόπεδο 760 στρεμμάτων το οποίο βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καταρχάς από το υπερταμείο στο Υπουργείο Οικονομικών και αμέσως μετά με ειδική νομοθετική διάταξη που θα έρθει στη Βουλή στις επόμενες εβδομάδες στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Προχωράει η σύσταση της εταιρείας ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου. Με χαρά διαπιστώνω ότι υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για την δημιουργία αυτού του επιχειρηματικού πάρκου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να αποτελέσει ένα σημαντικό πόλο προσέλκυσης σημαντικών επιχειρήσεων, ταλέντων Ελλήνων οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, για να αποτελεί ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για το πόσο οραματιζόμαστε τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος ως μια πόλη της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Είχα την ευκαιρία επίσης να βρεθώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας. Ευχαρίστησα το νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς, το διοικητικό προσωπικό για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχουν κάνει. Θέλω να θυμίσω ότι το σύστημα υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη ενισχυθεί με σχεδόν 1.963 για την ακρίβεια στελέχη, 78 γιατρούς, 885 νοσηλευτές. Εξοπλίστηκε επίσης με 46 νέες κλίνες ΜΕΘ και μέχρι το φθινόπωρο υπολογίζουμε να προσθέσουμε ακόμα 34 νέες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας αλλά και 35 κρεβάτια αυξημένης φροντίδας στα πλαίσια ενός σχεδίου ενίσχυσης των μονάδων εντατικής θεραπείας το οποίο θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω τις επόμενες εβδομάδες και σε λίγο θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ και τον Άγιο Παντελεήμονα, το μεγαλύτερο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κεντρική Μακεδονία. Κλείνω με λίγες σκέψεις για τον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού. Όπως γνωρίζετε, η εστίαση άνοιξε τις πόρτες της στους πελάτες της ΘΕΣ και εκτιμούμε ότι πολύ γρήγορα θα ξαναβρει το ρυθμό της, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εδώ πέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική αναφορά στο ζήτημα του τουρισμού. Γνωρίζετε τις εξαγγελίες μας και τον τρόπο με τον οποίο εκτιμούμε ότι θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας, αλλά και τα εποχικά ξενοδοχεία. Μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και μπορώ να σας πω ότι έκανα δεκτό το αίτημά του κατ' εξαίρεση να ξεκινήσουν οι απευθείας πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη από το εξωτερικό από τις 15 Ιουνίου και όχι από την 1η Ιουλίου. Είναι μια εξαίρεση που έκανα μόνο για τη Θεσσαλονίκη για λόγους του οποίους νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε. Έχουμε τη δυνατότητα και θα χρειαστούμε και τη βοήθεια της περιφέρειας σε συνεννόηση με την πολιτική προστασία και με τον ΕΟΔΗ να κάνουμε όλα τα τεστ, είτε γενικά είτε δημοτοληπτικά τα οποία απαιτούνται. Θεωρούμε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια επιπλέον όθηση στη Θεσσαλονίκη να μπορέσει να λειτουργήσει η τουριστική της αγορά και να μπορεί να δεχτεί πτήσεις, απευθείας πτήσεις από τις 15 Ιουνίου. Θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε για τα χερσαία μας σύνορα χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς με όλους τους Βαλκάνιους γείτονές μας, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι των επισκεπτών της Βόρειας Ελλάδος έρχονται οδικώς από τις χώρες της Βαλκανικής και όχι μόνο. Κλείνω
Βλέποντάς σας και πάλι πόσο σημαντικό είναι ως κυβέρνηση αλλά και ως χώρα να ξαναδούμε πολύ γρήγορα τους αναπτυξιακούς μας βηματισμούς μετά την περιπέτεια της πρώτης φάσης αντιμετώπισης του κορονοϊού. Θα ξαναέρθει ως η Θεσσαλονίκη μεταβιώτος πριν το ορόσημο της διεθνούς έκθεσης και θέλω να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει είναι χρονοδιαγράμματα σφιχτά αλλά εφαρμόσιμα, ότι όλοι αξιολογούνται με βάση το παραγόμενο έργο και τα μετρήσιμα αποτελέσματα και ότι αυτός θεωρώ ότι είναι ο σωστός τρόπος με τον οποίο μπορούμε τελικά να παράγουμε έργο μετρήσιμο και έργο το οποίο θα είναι ορατό για όλους τους πολίτες, ειδικά τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.